Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, για πρώτη φορά αποκλειστικά μέσα από την εκπομπή, θα δούμε το βίντεο του καυγά και θα ακούσουμε και ακριβώς τι ατάκες έχουν υποθεί ανάμεσα στην Αλεξάνδρα Κατσαίτη και στη Χριστίνα. Πάμε να το δούμε και θα κάνουμε όλα τα σχόλια μετά. Παρακαλώ. Ωραία, εγώ γράφω σφήνες τώρα και βλέπουμε. Θα το βγάλω, δεν θα με αφιβάτε και δεν θα τραβάτε ρούχα επάνω, πηγαίνετε πίσω τώρα. Εμένα δεν θα με ξανατραβήξετε. Θα μου τραβάτε τα πράγματα και τα ρούχα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα με τραβάτε. Έλα εδώ. Σέβομαι πάρα πολύ. Σέβομαι πάρα πολύ. Το τραβήξατε από τα άκρα. Εσείς δεν φαίνετε. Βγείτε έξω να το βγάλω. Εμένα δεν θα με ακούει ξανακουμπήσετε. Εμένα δεν με ακουμπάει το πατέρα σου. Ναι, δεν μου τραβάει κανείς εμένα ρούχα από πάνω. Βγείτε έξω να ντυθώ. Δεν θα μου ξαναδείξετε τα ρούχα. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη. Θα μου ζητήσετε συγγνώμη που μου τραβάτε τα ρούχα. Δεν θα με ξανακουμπήσετε. Εσείς σε εσάς οφείλει το τόνο της φωνής μου αυτή τη στιγμή. Α, έχει και μπότες. Δεν έκανα τις μπότες. Πόσες μπότες έχει? Γιατί μου το κάνατε αυτό τώρα, ξέρετε πόσο πιεσμένη είμαι. Γιατί μου το κάνατε αυτό? Για ποιο λόγο μου τραβήξατε αυτό το πράγμα? Χάρη, να καταλάβω. Το ρούχο ήταν για άλλον, τι ήταν μικρό? Λοιπόν, ήταν. Α, αυτό είναι το ρούχο το δικό της. Είναι το ρούχο το δικό της. Η Χριστίνα την έπιασε, κυρία Κατσαίτη, να είναι στο καμαρίνι που είναι όλα τα ρούχα των διαγωνισμένων και να έχει πάρει ένα ρούχο και να το έχει φορέσει. Άλλης κοπέλας, άλλη σκοπέλα. Και μικρό. Εμείς βλέπουμε ένα βίντεο το οποίο ξεκινάει με κάποιες φωνές της Χριστίνας προς την κυρία Κατσαίτη λέγοντας «Μη με ακουμπάτε». Γυρνάει η κάμερα προς τα εκεί, η Χριστίνα βλέπει ότι υπάρχει παρουσία κάμερας εκεί και μέσα σε 20 δευτερόλεπτα κάνει αναδίπλωση και πάει το έντονο ύφος που έχει και την παρατήρηση «Μη με ακουμπάτε» στην κυρία Κατσαίτη και το λέει ότι είμαι όχι. Πολύ πιεσμένη. Διαφωνώ. Ακούστε όχι. Να δείτε. Όχι, μόνο... είναι... Τι ακούστε να δείτε, ρε Χαρή. Αυτά που δεν είδαμε ναι. Και τον τόνο φωνής. Όταν είδαμε ήταν ίδιο στον δηλαδή εσείς τι καταλαβαίνετε. Ίδιο περιεχόμενο. Δεν άλλαξε ο τόνος της φωνής. Το πιεσμένη δεν λέει τίποτα. Δεν άλλαξε ο... Υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά. Απάντησέ μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι αυτό κρίνουμε τώρα. Είδε την κάμερα και είπε άλλα. Τι βλέπει την κάμερα. Τι βλέπει την κάμερα. Πριν που δεν την έβλεπε τα ίδια έλεγε. Δεν υπάρχει. Ξέρει ότι είναι κάμερα παιδιά εκεί. Για όλα τα παιδιά γνωρίζουν ότι οι κάμερες τραβάνε ανα πάσα στιγμή. Το γνωρίζουν. Reality είναι. Δεν έχει αλλάξει ο τόνος της φωνής. Ξέρει, δεν ξέρει. Ακούμε. Μπράβο, ούτε το περιεχόμενο. Ακούμε την Χριστίνα να λέει: μη μου τραβάτε το φόρεμα, μη μου τραβάτε το φόρεμα κτλ. Ναι, ναι. Όταν βλέπει την κάμερα, δεν αλλάζει συμπεριφορά. Τα ίδια λέει. Γυρνάει την πιφτέκα και λέει: μη με πιέζετε, μη με πιέζετε. Εγώ δεν είπα να τραβάει κάποιο το φόρεμα. Τράβηξε η Κατσαίτη το φόρεμα. Δεν κατάλαβα. Το λέει η Χριστίνα, μη με τραβάτε. Για εμεί δεν το βλέπουμε να τραβάει. Και άλλο να πα να κάνει λίγο έτσι αυτό το φόρεμα δεν δικό σου. Και άλλο κακοποιητική συμπεριφορά. Και δεν βλέπουμε να τραβάει. Δεν κανένα φόρεμα. Ακούμε την παίχτρια να λέει μη μου τραβάτε μια το φόρεμα. Μια λεπτομέρεια, Γρηγόρη, που κάνει τη διαφορά. Όταν η Χριστίνα στο live μίλησε για το περιστατικό, δεν είπε ποτέ ότι πήρα το ρούχο μιας άλλης κοπέλας. Έτσι. Είπε ότι δοκίμασα τα παπούτσια μου, τα είχα φορέσει στην πρόβα Τζενεράλη, τα παπούτσια μου και το φόρεμα μου. Και τελικά ήθελε η κυρία Κατσαίτη να μου αλλάξει το φόρεμα μου που είχα φορέσει από την πρόβα Τζενεράλη. Εδώ βλέπουμε κάτι άλλο. Ναι, το σημαντικό είναι ότι αυτό που είδαμε σαν ολοκληρωμένο βίντεο. Είναι ενιαία η παίκτρια, είναι ενιαία είτε η κάμερα να δείχνει άλλα είτε αυτό και είναι και κάτι άλλο που είναι πιο σημαντικό από αυτό που βγαίνει. Ότι η κυρία Κατσαίτη δεν απαντάει. Δηλαδή όταν η Κατσαίτη λέει... φταίει. Κάτσε να μας πει, βρε παιδί μου κι εσύ. Μα τι θέλει να ρίξει την ένταση λες, η Αλεξάνδρα. Εσύ θέλεις να φταίει η άλλη, δεν θα σου κάνω τη χάρη. Εγώ εμένα, λέω ότι βλέπω... Ναι, είμαι κόπτη. Γιατί μου λες Κατσαίτη. Την ξέρω τη Χριστίνα πόσα γενέστατη είναι εκεί. Εκεί είμαι συνέχεια. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν. Τελείωσε. Τότε μην φέρνεις, να μην φέρνουμε βίντεο, να μας λέει ο Χάρης τι βλέπει. Εντάξει, εντάξει όμως σου μεταφέρει και τη γνώμη του ότι είναι εκεί. Σε καλύπτει αυτό που λέω. Όχι. Για τη συμπεριφορά της κοπέλας. Πώς είναι γενικά εκεί. Καλά. Άκου να δεις τι είπα. Η ίδια συμπεριφορά είτε την έδειχνε η κάμερα είτε όχι.
Δεύτερον, όσο λέει συνέχεια για μήμανα, μην με ακουμπάτε, μην με τραβάτε, η κυρία Κατσαίτη δεν της λέει, μα δεν σε ακουμπάω, δεν σε τραβάω. Δεν ακούγεται και τίποτα όμως. Όχι, τα έχει από κάτω γιατί ήδη ακούγαμε, υποτιτλισμένα, παιδιά. Μα το θέλετε... είδαμε, βρε, Αντρέα μου, και εγώ το ίδιο πράγμα. Γράψε μου σε ένα χαρτί. Όχι, το αντίθετο. Τι θέλεις να σου πω. Αυτά που βλέπω εγώ. Δεν μας είπε τίποτα. Άκου, παιδιά, Αντρέα. Αντρέα, μ' ακούς λίγο. Μισό λεπτό, Γρηγόρη. Κοίταξε με, Αντρέα μου. Δεν μας είπε κανείς. Κανείς, ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε κοκλώνεις κανείς. Τι θα πούμε. Όχι, απλά λες, γράψαμε ότι είναι από κανείς. Στο Γιάννη. Βλέπουμε ένα βίντεο. Στο Γιάννη που ο καθένας έχει την άποψη του και κρίνει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Με έχουμε στο Γιάννη του παγράψει. Έχουμε δει και έχουμε καταλάβει ακριβώς τα ίδια. Όμως, το τράβηγμα που μπορεί να έκανε βγάλε σε παρακαλώ το ρούχο, που δεν είδαμε, τέτοια εικόνα, μπορεί να το γιγαντώνει η συγκεκριμένη τέτοια για να κάνει σοου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό λέω εγώ. Όχι. Πάντως εμένα, αν με είχε χτυπήσει ή κακοποιήσει κάποιος, έλεγα, συγγνώμη, μου σήκωσες χέρι. Δεν θα έλεγα γιατί μου το αβάζει το ρούχο. Τώρα θα βγαίνεις έξω, θα έρθεις να ωριώσεις. Ενιαία εικόνα. Μιλάει αυτή και λέει, μη μ' ακουμπάτε, να πάρω αυτό. Και η Κατσαίτη δεν λέει μάλιστα τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι γεγονότα. Βάλε μια άλλο τελεία. Τώρα, αν αυτό είναι κακοποίηση, θέλετε τη γνώμη μου? Όχι. Είναι μια υπέρβαση οικειότητα. Για αν κάποιο σηκώσει το χέρι, θα πει με μέτρο βάτο το ρούχο. Θα έχει γίνει χαμό, θα είχα βγει, θα είχα πάει στο κοκλόνι και θα είχα πει τι κάνουνε. Παιδιά, δεν ακούσαμε πουθενά ότι σήκωσε χέρι. Ακριβώς. Πάμε.